Λοιπόν, και πάμε να καλησπερίσουμε τηλεφωνικά την κυρία Όλγα Γεροβασίλη, βουλευτή, πρώην Υπουργό Προστασία του Πολίτη, Υπουργό Διοικητική Ανασυγκρότηση, υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κτλ. Κτλ. Καλησπέρα, κυρία Γεροβασίλη. Γεια σα, κυρία Τσέπα. Σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Τίτλοι, πολλέ ιδιότητε, κυρία Γεροβασίλη, αλλά και μία πρωτιά στην Ήπειρο για την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Να, ιδιαίτερα τιμητικό. Συγκινητικό θα έλεγα. Όμως δεν είναι αυτό το μεγάλο διακύβευμα αυτής της εκλογικής διαδικασίας. Είναι ότι για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κερδίθηκε ένα πολύ μεγάλο στοίχημα και κερδίθηκε και στην Ήπειρο. Δηλαδή με μεγάλη συμμετοχή, με πολύ κόσμο, με διαφορετικές καταβολές, διαφορετικές ηλικίες, επαγγέλματα, οι οποίοι ήρθαν, ξέρετε, και ήρθαν με αγωνία και ήρθαν με διάθεση να στείλουν ένα πολιτικό μήνυμα. Ένα πολιτικό μήνυμα ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να τελειώσει και ότι η χώρα χρειάζεται μια επόμενη προοδευτική διακυβέρνηση. Το έστειλε λοιπόν το μήνυμα αυτό, θεωρείτε ότι έγινε? Θεωρώ ότι τα 110.000 νέα μέλη που εγγράφηκαν συνολικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Σας θυμίζω ότι όταν ξεκινούσαμε, όταν έγιναν οι προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, αυτό ήταν ένα κόμμα των 30 περίπου χιλιάδων. Έτσι είχαμε βάλει και εμείς ένα στοίχημα με τον εαυτό μας να διευρύνουμε το κόμμα μας, να το μετασχηματίσουμε και πραγματικά να το αντιστοιχίσουμε και με την εκλογική επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και νομίζω ότι αυτό έγινε. Και ναι, η κάλπη έστειλε δυνατό μήνυμα. Είχαμε λοιπόν και την πρωτιά της πρώην Υπουργού Εργασίας, της Ιρίας Αχτσιόγλου, η οποία φαίνεται ότι δεν ανήκει σε κάποια τάση, σύμφωνα βέβαια και με στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κυρία Γεροβασίλη. Στάλθηκε ένα βήμα από τη βάση, ένα μήνυμα από τη βάση του κόμματος, που επιβραβεύει τη νέα γενιά και όσους ασχολούνται με τα κοινωνικά θέματα. Εσείς συμφωνείτε με αυτό? Κοιτάξτε, τα μηνύματα είναι πολλά απλά. Πρώτα θέλω να πω ότι ναι, οι δύο πρώτες θέσεις και στην Αθήνα και στην Αττική, δηλαδή, και είναι η κυρία Αχτσιόγλου και η κυρία Δούρου. Πρώτα απ' όλα έχει γυναικείο άρωμα η πρωτιά και στην Αττική, αλλά και σε άλλες περιφέρειες, όπως και τους Θεοδόρες της Τσάκρη, με δεύτερη και την Κατερίνα Νοτοπούλου στην Κεντρική Μακεδονία, στην Ήπειρο εγώ και η κυρία Τζούφη. Οι πρωτιές λοιπόν κατέγραψαν ένα σημαντικό γυναικείο. Ενδυνάμωση της γυναικείας παρουσίας. Από εκεί και πέρα, ναι, και η κυρία Αξιόγλου είναι μια νέα γυναίκα η οποία έχει συνεισφέρει και ιδιαίτερα στον τομέα της εργασίας, στο Υπουργείο με το οποίο έχει ασχοληθεί, και νομίζω ότι έχει μια ευρεία αναγνώριση και αποδοχή το έργο της. Άρα λοιπόν, αν μπορούμε να δώσουμε σε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο ιδανικό προφίλ, έτσι όπως φαίνεται τουλάχιστον από τα μηνύματα που έχουν σταλεί, μιλούμε για γυναική έκφραση, μιλούμε για κέντρο αριστερή αναφορά, για μετριοπάθεια. Έτσι δεν είναι, το κέντρο αριστερή αναφορά δεν θα το έλεγα, ξέρετε. Θα έλεγα όμως ότι αυτό το οποίο έχουμε συνομολογήσει και το έχουμε συνομολογήσει και από το 2019, δηλαδή μετά το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στηρίζεται και απευθύνεται από την αριστερά μέχρι το Δημοκρατικό Κέντρο. Και νομίζω ότι αυτό αποτυπώθηκε και αυτή τη φορά. Έτσι κι αλλιώς έχει αποτυπωθεί στο προγραμματικό μας σχέδιο, αλλά νομίζω ότι και ο κόσμος ο οποίος ήρθε και ο οποίος ήρθε και ψήφισε στην κάλπη και έγινε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία προέρχεται από όλο αυτό το φάσμα. Επομένως, ναι, είναι η ανάγκη για ένα ρεαλιστικό προοδευτικό πρόγραμμα, και ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας στη διάρκεια του συνεδρίου σας θυμίζω ότι έβαλε έναν άξονα με 5+1 προτάσεις, τις οποίες απίθυνε και προς τα δημοκρατικά κόμματα, προς αυτά που αποκαλούνται προοδευτικά, αυτό που αποκαλούνται και προοδευτικά κόμματα, ως πλαίσιο συζήτηση. Αλλά είναι και μια πρόταση η οποία είναι κατατεθειμένη στην κοινωνία, μια πρόταση η οποία έχει έντονα βεβαίως κοινωνικό πρόσημο και είναι υπέρ των πολλών Ελλήνων. Μία από τις πρώτες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι πια ένα άλλο κόμμα.
Τι σημαίνει αυτό για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Γεροβασίλη? Τελικά θα δούμε, θεωρείτε κι εσείς, ουσιαστική διεύρυνση? Διότι άλλο είναι τα λόγια και άλλο η ουσία του πράγματος. Είμαστε ένα κόμμα που ξεκινήσαμε, όπως σας είπαμε, 30.000. Αυτή τη στιγμή είναι 110 ή αυτοί που προσθέθηκαν, και διαμέσως είχαμε μεγαλώσει κιόλας και είχαμε πάει περίπου στις 60.000. Σε αυτή τη διετία εννοώ. Το στοίχημα όμως εδώ τώρα, ναι, πραγματικά, και είναι το δεύτερο. Το δεύτερο και σημαντικότερο, εκτός από την ποσοτική διεύρυνση, πραγματικά να συμβεί και ο μετασχηματισμός και η ενσωμάτωση, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, αυτών των ανθρώπων στο πολιτικό επίδικο. Ούτως ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη βάση του, στη βάση της κοινωνίας, να βρίσκεται παντού. Στο συνδικαλισμό, στην αυτοδιοίκηση, στο νεολαϊστικά κινήματα κλπ. Αυτό είναι η ουσιαστική δουλειά που μένει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον, αλλά και η ομιλία στο Κογκρέσο, η ιστορική ομιλία στο Κογκρέσο, κυρία Γεροβασίλη, φαίνεται ότι έφεραν όμως ένα νέο άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Τουλάχιστον σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε, που δημοσιεύτηκε στα Νέα τη Δευτέρα, και μιλώ για τη δημοσκόπηση της GPO, που φέρει τη διαφορά στο 8,9%. Και στο ερώτημα για τους δημοφιλέστερους πολιτικούς αρχηγούς, πρώτος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 50,1%, δεύτερος ο Νίκος Ανδρουλάκης με 36,9% και τρίτος ο Αλέξης Τσίπρας με 36,6%. Βέβαια, αυτό το στοιχείο της υποχώρησης του κύριου Τσίπρα δεν πρέπει να περνάει και απαρατήρητο. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη. Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις στο τελευταίο διάστημα, τις οποίες παρακολουθώ και εγώ προσεκτικά και τις παρακολουθούμε, διότι βεβαίως είναι εργαλεία οι δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, είναι χρήσιμο πολύ να αναλύσουμε τα ποιοτικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται και καταμετρώνται στις δημοσκοπήσεις, οι οποίοι δείχνουν και τις τάσεις, διότι ξέρετε ότι η αξιοπιστία ή όχι, το πόσο, το τι είναι αξιόπιστος, το τι κοιτάζει κάποιος σε μια δημοσκόπηση, κυρίως είναι οι τάσεις, διότι δεν είναι κάλπη βεβαίως. Υπάρχουν και διάφορα ζητήματα και μεθοδολογίες και λοιπά, δεν είναι τη στιγμή να αναλύσουμε. Αυτό το οποίο κατεγράφει λοιπόν σε αυτή την ίδια δημοσκόπηση και στη δημοσκοπήση των τελευταίων ημερών μετά το ταξίδι του Πρωθυπουργού, είναι ότι το 55% των ερωτηθέντων εξέφρασε αρνητική άποψη. Αυτό καταγράφεται σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Επομένως, η σύνδεση ταξίδι στην Αμερική του Πρωθυπουργού και άνοδος στους ποσοστούς της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι δεν ακουμπάει στην πραγματικότητα. Εκείνο το οποίο ακουμπάει όμως, το οποίο είναι σαφές επίσης σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι ότι συνεχώς υπάρχει μια αυξανόμενη τάση αρνητικής γνώμης για το κυβερνητικό έργο και στο διαχείριση της ουκρανικής κρίσης και της υγειονομικής κρίσης, αλλά και της οικονομικής κρίσης και της ενεργειακής κρίσης. Οι αρνητικές γνώμες ξεπερνούν το 55% και φτάνουν μέχρι το 70 ή και 80. Αυτό λοιπόν δείχνει την τάση την κοινωνική. Βέβαια, από εδώ και πέρα όλο δημοσκοπήσεις θα έχουμε. Είχαμε και άλλη μία που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Αντένα. Μιλώ για τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, που σύμφωνα με το πρώτο μέρος τουλάχιστον της δημοσκόπησης, το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους πολίτες σαφώς και αποτελεί η ακρίβεια. Βέβαια, τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση χαρακτηρίζονται αναγκαία, αλλά δεν φτάνουν, κυρία Γεροβασίλη. Να σας πω, κυρία Τσέπα, αρκεί μία βόλτα και μία επαφή με την πραγματική κοινωνία για να καταλάβει κανείς τα διέξοδα και την ανασφάλεια στην οποία βρίσκεται η ελληνική κοινωνία σήμερα, και σας θυμίζω ότι αυτά έχουν συμβεί και πρώτης επίπτωσης του πολέμου στην Ουκρανία. Διότι η ενεργειακή κρίση, η οποία έχει εμφανιστεί και έχουμε κρούσει τον κόδωνα από τον Αύγουστο που μας πέρασε μέχρι και σήμερα, και είναι αυτό το οποίο αναγνωρίζουν και οι πολίτες και τελικά το πληρώνουν και στην τσέπη τους, όπως και η αύξηση των βασικών ειδών κατανάλωσης και βεβαίως των καυσίμων, και μετά συμπαρασύρει το ένα το άλλο. Αρνήθηκε όμως η κυβέρνηση, ενώ τη συζήτηση την ξεκινήσαμε από το καλοκαίρι, από το περσινό καλοκαίρι, αρνήθηκε να δει την πραγματικότητα καταρχήν, και στη συνέχεια, αφού αρνήθηκε να δει την πραγματικότητα και είπε ότι είναι ένα παροδικό φαινόμενο, στη συνέχεια αποφάσισε να κάνει πολύ σημαντικά λάθος βήματα. Το πρώτο είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ εν μέσω κρίσης. Έπαψε να είναι
μια επιχείρηση κοινής ωφέλειας που να έχει στόχο να έχει και ένα κοινωνικό αποτύπωμα, και τη μετέτρεψε σε μια ιδιωτική επιχείρηση με στόχο το κέρδος. Και βλέπουμε λοιπόν αυτά τα υπερκέρδη να συγκεντρώνονται. Μετά από καιρό παραδέχθηκε η κυβέρνηση ότι ενδεχομένως υπάρχουν υπερκέρδη, τα οποία θα τα δει και θα τα φορολογήσει ενδεχομένως. Και το δεύτερο μεγάλο λάθος, το οποίο επίσης το επισημάναμε από την πρώτη στιγμή, ήταν η απόφαση για τη βίαιη απολιγνητοποίηση. Βεβαίως οι πολιτικές οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούν και στο ενεργειακό ζήτημα πρέπει να έχουν θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι την ώρα που έχεις εξαρτήσεις περνάς σε μια τόση βίαιη κίνηση και που φτάσαμε. Σήμερα η παραγωγή ρεύματος να γίνεται κυρίως από φυσικό αέριο, με ό,τι συνεπάγεται εν μέσω της κρίσης την οποία διανύουμε. Και βεβαίως στη συνέχεια αρνήθηκε να πάρει ουσιαστικά μέτρα, όπως έκαναν άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να χρησιμοποιήσει την εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που έκαναν και άλλες χώρες δηλαδή, και στα καύσιμα βεβαίως, με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για όσο διάστημα διαρκεί αυτό, αλλά βεβαίως και στην απεξάρτηση της τιμής του ρεύματος από το φυσικό αέριο. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες το έκαναν. Η Ελλάδα είναι, ξέρετε, η μοναδική χώρα που όποια αύξηση αποτυπώνεται και στη χονδρική περνάει κατευθείαν στον καταναλωτή εξ ολοκλήρου. Στις άλλες χώρες της Ευρώπης περνάει αύξηση αλλά περίπου στις 30-40%. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί η χώρα μας καταγράφει όλες αυτές τις αρνητικές πρωτιές στα τελευταία 2,5 χρόνια, όπως βεβαίως και στην υγειονομική κρίση με μεγαλύτερο αριθμό νεκρών, ανά εκατομμύριο πληθυσμού κτλ. Εδώ λοιπόν, ξέρετε κυρία Τσέπα, όλες αυτές, όλο αυτό το οποίο υφίσταται σήμερα η ελληνική κοινωνία, τα ελληνικά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις έχουν ονοματεπώνυμο. Το ονοματεπώνυμο λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Και βεβαίως μπροστά μας έχουμε ένα αχαρτογράφητο ζωπίο στο τι μέλη γενέστε, διότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι με κάποιο τρόπο που δεν έχει καταλάβει κανείς πώς θα ελαφρύνει περαιτέρω. Στη συνέχεια μας είπε ότι δεν έχουν άλλα χρήματα και είμαστε εκεί. Θεωρείτε ότι όλα αυτά που λέτε θα αποτυπωθούν στην κάλπη, και αν είναι υπέρ ποιου κόμματος, θεωρείτε ότι θα είναι τελικά ο κερδισμένος ο ΣΥΡΙΖΑ? Φυσικά. Από την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Εγώ είμαι βέβαιη γι' αυτό, και μετά με την ευκαιρία που είχα και είχα έτσι μια μεγάλη περιοδία σε αρκετά μέρη στην πατρίδα μας και στην Ήπειρο και στην Άρτα. Και ξέρετε, η επαφή με τον κόσμο βγάζει και την πραγματική δημοσκόπηση. Ναι, η κυβέρνηση αυτή έχει τελειώσει. Το ξέρει η ελληνική κοινωνία και το παλεύει η ελληνική κοινωνία για να συμβεί αυτό. Και όποτε και αν έρθουν οι επόμενες εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα. Κυβέρνηση συνεργασίας. Εμείς έχουμε απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα. Ξέρετε, είμαστε το κόμμα το οποίο έφερε την απλή αναλογική στη χώρα, πιστεύοντας βαθιά στις κυβερνήσεις συνεργασίας, επί προγραμματικής βάσης βεβαίως, όπως γίνεται και στις υπόλοιπες σε όλες τις σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες. Κατά την άποψή μας είναι αναγκαίο και εφικτό. Αρκεί ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές, έστω και με μία ψήφο. Ανοιχτή για συνεργασία με όλους? Επί προγραμματικής βάσης. Γιατί και αυτό έχει τη σημασία του, και κύριε Γεροβασίλη. Και προοδευτικός χώρος, δεν εννοώ με τη Νέα Δημοκρατία προφανώς. Μάλιστα. Σας είπα και πριν ότι με τα κόμματα τα οποία αυτοπροσδιορίζονται προοδευτικά, και βεβαίως μπορούμε να έχουμε προγραμματική σύγκληση, διότι με κόμματα τα οποία έχουν άλλη κατεύθυνση, νεοφιλελεύθερη αντίληψη ας πούμε, προφανώς δεν μπορούμε να έχουμε κοινή προγραμματική βάση. Πότε βλέπετε να έχουμε εκλογές? Δεν μπορώ να σας πω πότε τις βλέπω τις εκλογές. Η ίδια κυβέρνηση διαρρέει τελευταίες μέρες για εκλογές τον Οκτώβριο. Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι, μόνος του το είπε, δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρει κανείς γιατί το έκανε, ότι έχουμε μπροστά μας μία μακρά προεκλογική περίοδο, ενώ δηλώνει ο ίδιος ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2023.
Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω ποιες θα είναι οι επιλογές του κ. Μητσοτάκη. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι είναι εκλογές. Κάθε μέρα που περνάει, η χώρα βυθίζεται όλο και περισσότερο και τόσο πιο γρήγορο, τόσο πιο δύσκολο θα είναι το έργο της ανάταξης της ελληνικής κοινωνίας. Mm-hmm. Επομένως, εγώ θα ήθελα να έχουν γίνει χθες. Εμείς θα θέλαμε να έχουν γίνει χθες και θεωρούμε επιβαρυντική κάθε μέρα που περνάει. Θα σας θέσω ένα ερώτημα που έθεσα και στον κύριο Ζάψα, με τον οποίο μιλούσαμε πριν και για τις εκλογές μεταξύ άλλων. Είναι έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ αύριο για εκλογές, ουσιαστικά έτοιμος? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος ουσιαστικά και είναι έτοιμος εδώ και καιρό για εκλογές. Αν εννοείται αν έχει γίνει τελική σύνθεση των ψηφοδελτίων, όχι, αυτό δεν έχει να γίνει, αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δεν θα γίνει προφανώς το επόμενο διάστημα, αφού τελείωσαν και οι συνεδριακές μας διαδικασίες. Και βεβαίως είμαστε σε φάση ετοιμότητας εδώ και πολύ καιρό, ξέρετε, ετοιμαζόμαστε. Από την ώρα που το ζήτησε ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, που είπε ότι η χώρα πρέπει να πάει στις εκλογές. Mm-hmm. Τα έχουμε μία ανανέωση στα ψηφοδέλτια? Βεβαίως. Βεβαίως υπάρχει ανανέωση στα ψηφοδέλτια. Εδώ τώρα, ξέρετε, υπάρχει και η αγωνία πολλών υποψηφίων, γιατί παίζονται πολλά και με τις έδρες και πώς θα γίνει ο καταμερισμός και ποιες διαφορές υπάρξουν από την προηγούμενη φορά. Προφανώς θα υπάρξουν διαφορές. Νομίζω ότι η χώρα θα έχει ενδεχομένως και πιστεύω μία εκλογική αναμέτρηση, να πιστεύω ότι πρέπει πρώτη να βγάλει κυβέρνηση, δηλαδή πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Όπως σας είπα, με μία ψήφο μπροστά το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η εκτίμησή μας είναι ότι μπορεί να έχει χώρα κυβέρνηση την επόμενη μέρα, αλλά αυτό δεν εξαρτάται απολύτως και από εμάς. Και μένει να δούμε όταν θα έρθει αυτή η ώρα, που ελπίζω, όπως σας είπα, και δουλεύουμε για να έρθει γρήγορα. Η επόμενη μέρα να ξημερώσει διαφορετικά για τη χώρα, με ελπίδα για την κοινωνία, με ελπίδα για τον κόσμο, ο οποίος, σας είπα ότι το κύριο του, αυτό που έζησα και αυτές τις μέρες, είναι κάντε κάτι να σωθούμε, κάντε κάτι να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Mm-hmm. Και προσπαθούμε και εντός και εκτός Βουλής βεβαίως να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Η αλήθεια είναι ότι βιώνουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Βλέπαμε λίγο φως στο τούνελ πριν από την πανδημία, κυρία Γεροβασίλη, ήρθε και η πανδημία και όλα έγιναν πολύ χειρότερα. Σας θυμίζω ότι το καλοκαίρι του 19 παραδώσαμε την κυβέρνηση μετά τις εκλογές, παραδώσαμε τη χώρα στα πόδια της, αυτοδύναμη στις αγορές με 37 δις μαξιλάρι, απελευθερωμένη από τα μνημόνια και με την κοινωνία την οποία τη στηρίξαμε πραγματικά, και η κοινωνία στάθηκε όρθια, παρόλο που όταν παραλάβαμε άδεια ταμεία. Και σας θυμίζω ότι είχαμε σκηνές σχεδόν ανθρωπιστικής κρίσης. Mm-hmm. Η χώρα την ανατάξαμε και την παραδώσαμε και σε ρυθμούς ανάπτυξης. Σας θυμίζω ότι ο ρυθμός ανάπτυξης αντιστράφηκε και πριν την έναρξη της πανδημίας. Mm-hmm. Και αυτό οφείλεται σε πολιτικές επιλογές. Και ξέρετε, η κυβέρνηση αυτή, βεβαίως υπήρξαν παγκόσμια θέματα όπως και η πανδημία, όπως και ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπως και η ενεργειακή κρίση. Αλλά σε κάθε χώρα υπάρχουν και πολιτικές επιλογές από τις κυβερνήσεις, οι οποίες στηρίζονται όχι την κοινωνία. Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να στηρίξει τους φίλους του. Τους 5, τους 10, τους 100. Εργάζεται σταθερά για αυτούς. Χωρίς να βλέπει την πραγματικότητα. Δηλαδή, ακούσαμε μέτρα, ας πούμε, πρόσφατα από τον Πρωθυπουργό, που είπε μέτρα στήριξης απέναντι στο ενεργειακό πρόβλημα. Ακούσατε κάτι για τους ανθρώπους στους οποίους, τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα, στους οποίους κόβεται το ρεύμα? Παρά ακούσαμε από υπουργούς να βγαίνουν και να λένε ότι δέρμα την τζάμπα και να προσβάλλουν κατάμετρα την ελληνική κοινωνία, τους Έλληνες πολίτες. Ηρωνεύονται και την κοινωνία. Όχι μόνο δεν ξέρουν που βρίσκονται, δεν ξέρουν ποια είναι η πραγματικότητα, γιατί τους αφορά. Κοιτάξτε, υπάρχει πραγματική ζωή εκτός από την επικοινωνία. Η κυβέρνηση αυτή επιλέγει να επικοινωνιακά να διαχειρίζεται μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα. Στις μεγάλες κρίσεις, καμία επικοινωνιακή διαχείριση δεν μπορεί να σώσει κανέναν, διότι έρχονται τα πραγματικά προβλήματα και υπάρχει πραγματική ζωή.
και οι Έλληνες πολίτες που καλούνται σήμερα να πληρώσουν τη βενζίνη 2,5 ευρώ το λίτρο, θα πάνε την άλλη μέρα να ψηφίσουν. Πάνε στο σούπερ μάρκετ και έχουν λατώσει το τι αγοράζουν, και αγοράζουν όλο και λιγότερα ήδη. Πληρώνοντας όλο και περισσότερα. Πληρώνοντας όλο και περισσότερο. Το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος έχει εκτιμεχθεί. Σε πρωτόγνωρα ύψη. Και έχουμε μια κυβέρνηση που παρακολουθεί με αγωνία, όπως λέμε, τις διεθνείς εξελίξεις. Δεν είναι οι κυβερνήσεις εδώ για να παρακολουθούν. Οι κυβερνήσεις είναι για να παρεμβαίνουν, να δίνουν λύσεις και να ανακουφίζουν την κοινωνία σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που περνάμε. Μια που αναφέρατε το επικοινωνιακό κομμάτι, να πούμε ότι τουλάχιστον το ταξίδι στην Αμερική επικοινωνιακά πήγε πολύ καλά για τον Πρωθυπουργό. Βέβαια, εκνεύρισε ιδιαίτερα και τον κύριο Ερντογάν, ακόμη περισσότερο. Κοιτάξτε. Ούτε ο Ερντογάν εκνευρίζεται τόσο εύκολα, όπως ξέρετε. Ούτε το ταξίδι ήταν άριστο. Δηλαδή, μία ομιλία στον Κογκρέσο για Έλληνα Πρωθυπουργό, βεβαίως σε ένα συμβολικό επίπεδο, έχει μια υψηλή αξία και δεν το υποτιμά κανένας αυτό. Το ζητούμενο όμως είναι μετά από αυτό και όταν πέσουν οι κάμερες και τα φώτα, τι έχει κερδίσει η χώρα. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι εδώ, εκτός από το πρόθυμο σύμμαχο, να πούμε σήμερα, ας πούμε, το θέμα της ημέρας, είχαμε στείλει τα όπλα στην Ουκρανία. Κανείς δεν ξέρει γιατί τα στείλαμε και γιατί τρέξαμε πρώτοι. Mm-hmm. Και εδώ καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις οι αρνητικές γνώμες των πολιτών σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και μαθαίνουμε από τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής ότι η χώρα ξαναστέλνει, χωρίς να έχει ενημερωθεί το ελληνικό κοινοβούλιο, χωρίς να έχει ενημερώσει αρμόδιος υπουργός, χωρίς να έχει ενημερώσει ο Πρωθυπουργός. Προκύπτουν εύλογα ερωτήματα. Μάθαμε από τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σήμερα κατατέθηκε το αντίστοιχο ερώτημα από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, και όπου βγήκε ο Υπουργός και είπε ναι, είπε κάτι γενικό λόγο, χωρίς να απαντήσει σε ερωτήματα, τι όπλα στέλνουμε, πότε τα στέλνουμε, γιατί τα στέλνουμε. Κοιτάξτε, η λογική του πρόθυμου συμμάχου δεν κρύβει νίκες. Από εκεί και πέρα η θέση του Ερντογάν και η θέση της Τουρκίας τη βλέπουμε, την έχουν δει όλοι, πόσο αναβαθμισμένη είναι αυτό το διάστημα, που προσπαθεί να παίξει και ισορροπιστικό ρόλο. Mm-hmm. Και βεβαίως το βλέμμα του Ερντογάν είναι στραμμένο στην αναβάθμιση των F-16. Γι' αυτό ζητήσαμε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό όταν πήγε στην Αμερική να ζητήσει και να το ζητήσει και να ακουστεί ότι δεν πρέπει να πάρουν τα F-16 οι Τούρκοι. Δεν το έκανε. Λοιπόν, και τι είπε, προανήγγειλε αγορά F-35, δηλαδή όταν θα δίνουν οι σύμμαχοί μας, θα δίνουν στην Τουρκία και στη συνέχεια βρισκόμαστε εμείς να αγοράζουμε και άλλα, να εξοπλιζόμαστε περαιτέρω για να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία, δηλαδή αυτό θα συμβαίνει. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και δεν αρκεί μια ωραία φωτογραφία και ένα ωραίο πλάνο για να καλύψει τα ζητήματα σήμερα σε ένα τόσο ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον. Μάλιστα. Κύριε Γεροβασίλη, να σας ευχαριστήσω.